Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, για πες τώρα την περιπέτειά σου τη χθεσινή, να μάθει ο κόσμος πώς λειτουργήσαν. Σε πήραν τηλέφωνο με απόκριψη. Ναι, το μεσημέρι. Χωρίς το μεσημέρι, απόκριψη. Χωρίς απόκριψη, με κανονικό αριθμό. Ναι. Τον αποθήκευσες, Γιάννη μου, τον αριθμό? Τον έδωσα εγώ. Τον έδωσες. Ωραία. Με πήραν τηλέφωνο και μου στηθήκανε σαν Αργύρης Φανταζής. Και ότι θέλανε να κάνουν μια παραγγελία 700 κιλά ψωμί. Ναι, ως αντιδήμαρχος, δηλαδή το Δήμος, ας πούμε, θα το αγόρευε, κάπως έτσι το κατάλαβα. Ναι. Mm-hmm. Ότι ήθελε, αυτός μου είπε ότι ήθελε να το κάνει δωρεά. Α. Ήθελε να το δώσει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Εγώ συνέχισα στην ομιλία μας μεταξύ μας. Mm-hmm. Μου λέει θα τα παίρνω, λέει, 100-150 κιλά κάθε μέρα. Mm-hmm. Μόνο θέλω να μου πεις, μου λέει, τιμή. Mm-hmm. Εγώ του λέω τα 700 κιλά θα στοιχίσουν 1000 ευρώ. Να. Και μου λέει, ωραία, καλή τιμή. Θα μου δώσεις, μου λέει, ένα αριθμό λογαριασμού να τα βάλω κατευθείαν. Mm-hmm. Εγώ του το έδωσα. Mm-hmm. Του έδωσα ένα αριθμό λογαριασμού της Εθνικής. Να. Και μου λέει, ωραία, θα τα βάλω, μου λέει, και θα σε πάρω τηλέφωνο αμέσως. Mm-hmm. Κλείνουμε το τηλέφωνο. Μετά από 5 λεπτά μου στέλνει μέσω του Viber mm-hmm. μια φωτογραφία από ένα αποδεικτικό ότι μου έχει καταθέσει μέσα στο λογαριασμό που το έδωσα 10.000 ευρώ αντί για 1.000. Άστε. Ωραία, εγώ από το αποδεικτικό ήταν από την Eurobank. Α. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν και μου mm-hmm. λέει θα πάθω, μου λέει, εγκεφαλικό. Κατά λάθος, μου λέει, αντί για 1.000 σου βάλα 10.000 ευρώ μέσα. Mm-hmm. Άμα μπορείς, μου λέει, να μου επιστρέψεις τα 9. Γιατί έχω, λέει, και κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιήσω σήμερα. Mm-hmm. Του λέω, Αργύρη, του λέω, εντάξει, του λέω, μην αγχώνεσαι, δεν θα τα χάσετε λεφτά. Μόλις μου φανούν το λογαριασμό, θα τα επιστρέψω. Εγώ άρχισα και ψηλιαζόμουν τη δουλειά, ότι κάτι δεν πηγαίνει σωστά. Mm-hmm. Και μου λέει, μα τα βιάζομαι, μου λέει, και άμα έχεις και κάποιο άλλο λογαριασμό, να μου βάλεις έστω ένα ποσό από κανένα άλλο λογαριασμό mm-hmm. για να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητες μου. Mm-hmm. Του λέω, άλλο λογαριασμό, του λέω, Αργύρη, δεν έχω. Μόλις μου φανούν τα λεφτά, εφόσον mm-hmm. είναι από άλλη τράπεζα, mm-hmm. Θα στα βάλω. Να. Εντάξει, μου λέει, θα δω, λέει, άμα μπορώ να ακυρώσω την κατάσταση. Αυτό. Μάλιστα. Αυτή ήταν η συνομιλία. Εφόσον μετά κλείσαμε, mm-hmm. εγώ βρήκα τον αριθμό του κυρίου Φανταζή, τον πήρα τηλέφωνο. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Μου είπε ότι τον είχαν πάρει και από ένα άλλο φούρνο και του είχαν πει το ίδιο. Mm-hmm. Και ότι του λέω, πρόσεχε, του λέω, πρέπει να πας και εσύ στην αστυνομία, γιατί χρησιμοποιεί κάποιος το όνομά σου mm-hmm. και κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Και μετά πήγα στην αστυνομία, στην ασφάλεια, mm-hmm. έδωσα τα στοιχεία μου, είπα ακριβώς τι είχε γίνει, έδωσα τον αριθμό που με πήρε και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αν τον βρούνε ή μπορούν να κάνουν κάτι. Κύριε Ζαφυράκη, εσείς δώσατε τον αριθμό, δηλαδή, ναι. Γιατί προηγουμένως η κυρία Χαλαμπάκη μας είπε ότι δεν φαινόταν ο αριθμός, δεν αποθηκεύτηκε, κάτι έγινε τέλος πάντων και δεν. Εσείς δώσατε Εμένα με πήραν στο κινητό mm-hmm. και τον είχα τον αριθμό κανονικά. Φαινόταν ούτε απόκριψη ούτε τίποτα. Να. Κανονικός αριθμός. Mm-hmm. Μάλιστα. Αν τον έπαιρνε ξανά πίσω αυτόν τον αριθμό, το σήκωνε κάποιος, απαντούσε? Δεν δοκίμασα μετά από αυτό, mm-hmm. δεν δοκίμασα να τον ξαναπάρω. Mm-hmm. Δεν ήθελα να το κάνω. Το άφησα στην αστυνομία να κάνει αυτή ό,τι νομίζει. Να. Μάλιστα. Αυτό. Να προσέχουν όποιος έχει να μην δίνει τα στοιχεία του, προσωπικά στοιχεία, αριθμό καρτών, οι επιχειρηματίες στη ράπεδα, να προσέχουν λίγο που δίνουν τα στοιχεία τους, γιατί υπάρχουν πολλοί έτσι επιτίδοι mm-hmm. που σκαρφίζουν και αληθοφανή, δηλαδή σου λέει είμαι ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος, ναι, ο κ. Φανταζή. Εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά ξέρω ποιος είναι, δηλαδή mm-hmm. ξέρω... ότι ήταν και είναι αντιδήμαρχος. Γνωστό το όνομα. Έτσι. Είναι γνωστό το όνομα να. Και πίστηκα. Δηλαδή στην αρχή πίστηκα ότι ήθελε να κάνει δωρεά αυτά mm-hmm. τα ψωμιά. Να. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλούσα μαζί του ήταν τόσο πολύ έτσι ήρεμος και τα έλεγε τόσο πολύ πιστευτά mm-hmm. που ήταν σίγουρα αυτή η δουλειά του. Δηλαδή το έχει ξανακάνει, το κάνει και κοροϊδεύει κόσμο. Και κάθε φορά ενδεχομένως να στοχοποιεί κάποιον άλλον ή κάποιον ναι, άλλο αυτός, κλάδο. Ναι, αυτός τη μέρα mm. μπορεί να παίρνει και 500 τηλέφωνα mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα.
δεν ξέρουμε, και να προσποιείται ότι είναι ένας να τσιμπήσει, έχει κάνει την μπάζα του. Έχει βγάλει το μεροκάματο, ναι. Έτσι. Ευτυχώς όλα καλά, γιατί σήμερα θα κλαίγατε τα 9 χιλιάρικα, τα ρέστα δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να του βάλω εγώ λεφτά μέσα αν δεν τα βλέπα στο λογαριασμό μου, αλλά... Όχι, το λέω αυτό, Γιάννη μου, γιατί η καθημερινότητά μας είναι τέτοια, με τόσο στρες για την επιβίωση, για υποχρεώσεις, και μπορεί εύκολα κάποιος να την πατήσει, γιατί μπορεί να μην το, εκείνη την ώρα μην μπορεί να διακρίνει, όταν είναι τόσο αληθοφανή η απάτη, μπορεί να μην διακρίνει εύκολα, ας πούμε, που είναι το ψέμα, και όταν είναι τόσο αληθοφανή και χρησιμοποιεί και ονόματα από την κοινωνία της Ιεράπετρας κλπ. Είναι εύκολο. Πολύ διαβασμένη. Ναι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οπότε να είναι προσεκτικός ο κόσμος. Το λέμε αυτό και σας καλέσαμε σήμερα να μας μιλήσετε, γιατί είναι εύκολο να στοχοποιηθεί ένας άλλος κλάδος αύριο. Έτσι, ναι. Και όχι μόνο, και μεμονωμένα. Ένας φίλος μου λέει και στον τουρισμό κάνουν τα ίδια, σε κάποια τουριστικά έτσι, καταστήματα ή εστίασης, κάνουν τα ίδια. Οπότε αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από εμάς, οπότε πρέπει να προσέχουμε ένα παραπάνω. Έτσι, ένα βήμα μπροστά και πάντα και ένα βήμα μπροστά από την αστυνομία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Να προσέχει λοιπόν ο κόσμος, είναι το μήνυμα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε έτσι να μοιραστείτε αυτή την περίεργη εμπειρία. Έτσι, όλα καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα στο Ζαφυράκη Μπακερή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι με την απάτη. Ευτυχώς οι επιχειρηματίες μας δεν τσίπησαν, όπως λέγαμε.